πάλι. Υπάρχουν αναρρύθμιτοι λόγοι για να χάσουμε βάρος. Είτε έχετε στόχο να βελτιώσετε την υγεία, είτε την εμφάνισή σας, η απώλεια βάρους είναι ένας κοινός στόχος όπου βαδίζουμε πολύ. Σε αυτό το βίντεο τώρα, πριν ξεκινήσει η νέα σεζόν, θεωρώ απαραίτητο να μιλήσουμε για ένα πολύ σημαντικό παράγοντα που θα συναντήσουμε από τη στιγμή που θα μπούμε σε αυτό το δρόμο, ώστε να ανατρέψουμε τις ζημιές από τις πολλές δημοσιεύσεις που βομβαρδίζεται το διαδίκτυο, απευθυνόμενες σε ένα απελπισμένο κοινό και εκπαιδεύουν τον κόσμο να πιστεύει ότι μπορεί να πετύχει το στόχο του την τελευταία στιγμή, ό,τι κι αν έχει προηγηθεί για έναν ολόκληρο χειμώνα πριν, έτσι. Καθώς επίσης και να μάθουμε πώς να αποτρέψουμε τις αρνητικές συνέπειες μιας δίαιτας, αυτό είναι το θέμα μας σήμερα, οι οποίες είναι ρυθμισμένες αυτόματα να συμβαίνουν. Γιατί θα σας το λέω συνέχεια ότι η πρόληψη είναι εξαιρετικά ανώτερη από τη θεραπεία πάντοτε. Από τη στιγμή λοιπόν που θα βρεθούμε στην πράξη αυτού του στόχου, μπαίνουμε αυτόματα σε κάποιες μεταβολικές συνέπειες που συμβαίνουν εξαιτίας της δίαιτας. Με την πρώτη ματιά αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως κάπως απαισιόδοξο, έτσι, καθώς αναγνωρίσουμε ότι οι μεταβολικές προσαρμογές μας όταν θα κάνουμε δίαιτα είναι ένα κομμάτι από μια ανηφορική μάχη. Θέλω όμως να δούμε τι συμβαίνει και πώς θα εντοπίσουμε και θα αναγνωρίσουμε τις δυσκολίες και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν όσοι κάνουν δίαιτα, ώστε να μπορούμε στη συνέχεια να προσδιορίσουμε τις κατάλληλες λύσεις. Αλλά για να παρακάμψουμε τα εμπόδια αυτά, πρέπει πρώτα να αναγνωρίσουμε 4 ατυχείς πραγματικότητες της απώλειας βάρους. Πρώτο, είναι ότι ο μεταβολισμός μας θα προσαρμοστεί. Τα κύτταρα του σώματός μας χρειάζονται ενέργεια για τη διατήρηση της ζωής μας. Εδώ θα πρέπει να ξέρετε ότι το σώμα μας λαμβάνει τη δουλειά της διατήρησης επαρκούς προσφοράς αυτών των τρομερών μορίων, των ATP, που παράγει πολύ σοβαρά. Τα μόρια ATP είναι, θα λέγαμε, οι μπαταρίες του σώματός μας και δημιουργούνται με την ενέργεια που προκύπτει από τη μετατροπή των τροφών μέσα μας. Και χωρίς ATP δεν γίνεται τίποτα μέσα μας. Και όλη η βιοχημική εργασία του σώματός μας είναι προς αυτό το σκοπό. Την παραγωγή μορίων ATP. Θα σας πω και παρακάτω για λεφτά. Όταν κάνετε δίαιτα λοιπόν, χάνετε μάζα σώματος. Φυσικά, θα περίμενε κανείς ότι λιγότερο συνολικός ιστός ισούται με λιγότερη ζήτηση για ενέργεια και ως εκ τούτου μείωση του μεταβολικού ρυθμού. Και αυτό είναι απολύτως αληθινό. Αλλά με την απώλεια βάρους το θέμα πηγαίνει λίγο βαθύτερα. Ο μεταβολικός ρυθμός επιβραδύνεται συχνά πέρα από το ποσό που θα περιμέναμε από τη μειωμένη μάζα σώματος. Πιο πολύ από ό,τι νομίζουμε. Επειδή εν ολίγης μία σειρά από προσαρμογές συμβάλλουν σε αυτή τη μείωση δαπανών ενέργειας, δηλαδή του μεταβολικού μας ρυθμού. Βλέπουμε ακόμη μειώσεις στις ορμόνες που σχετίζονται με το μεταβολικό ρυθμό, όπως οι ορμόνες του θυροειδούς και της λεπτίνης. Περαιτέρω η μείωση των αναβολικών ορμονών και η αύξηση των καταβολικών ορμονών απειλούν τη διατήρηση της άλυπης μυϊκής μάζας, η οποία έχει μια ιδιαίτερα υψηλή μεταβολική ζήτηση. Βλέπουμε επίσης αύξηση της παραγωγής της ενέργειας λόγω της διαρροής πρωτονίων. Είναι η θερμότητα που παράγεται με τις βιοχημικές, τις ενδοκυταρικές εργασίες. Θα σας πω παρακάτω και γι' αυτό. Και η έκφραση της αποσύνδεσης των πρωτεϊνών μπορεί να μειωθεί. Βλέπετε εν ολίγης γιατί όλα αυτά μπορεί σε μερικούς να φούνται κινέζικα. Βλέπετε λοιπόν πόσα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό μιας δίαιτας. Για να τροφοδοτήσουμε τώρα τις διαδικασίες που καταναλώνουν ενέργεια στο σώμα μας, θα πρέπει να μετατρέψουμε την ενέργεια από τα αποθηκευμένα ή χωνευμένα υποστρώματα, δηλαδή υδατάνθρακες, λίπη, πρωτεΐνες, σε τι? Σε ATP. Που πάμε παραπάνω. Αυτός είναι ο σκοπός του σώματος. Η παραγωγή ATP για να μπορούμε ακόμα και να αναπνέουμε, να ανοιγοκλείσουμε τα βλέφαρά μας, τα πάντα. Βέβαια τώρα,
κανονικά. Αυτή η μετατροπή είναι περίπου μόνο 35 με 40% αποτελεσματική, πράγμα που σημαίνει ότι το 60 με 65% της ενέργειας που παράγεται σε αυτή τη διαδικασία χάνεται ως, τι είπαμε, θερμότητα. Αυτή είναι η λεγόμενη διαρροή πρωτονίων που είπαμε πριν και λαμβάνεται υπόψη στο σχεδιασμό. Βλέπετε λοιπόν, δεν είναι απλό πράγμα έτσι. Πήραμε μια δίαιτα και την κάνουμε. Όταν λοιπόν αυξάνεται η αποδοτικότητα που είπαμε πιο πάνω, χάνουμε λιγότερο αυτή της ενέργειας κατά τη διαδικασία μετατροπής. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να καλύψουμε τη ζήτησή μας για την παραγωγή ATP μπαταρίας από την κάψη λιγότερων θερμίδων. Τι σημαίνει αυτό? Εξυπηρετεί τη μείωση του μεταβολικού μας ρυθμού. Συνηθίζει να ζει το σώμα μας με λιγότερες θερμίδες. Δεν χάνει άλλο. Και αντιτάσσεται λοιπόν στους στόχους της απώλειας του βάρους μας. Γιατί το σώμα μας προσαρμόζεται να το κάνει. Αν θέλουμε λοιπόν να δώσουμε μια σαφή απάντηση στις πολυάριθμες αυτές μεταβολικές προσαρμογές από ένα περιορισμό των θερμίδων μας, θα είναι ένας μειωμένος μεταβολικός ρυθμός. Αυτό λοιπόν επηρεάζει τη συνολική ημερήσια ενεργειακή δαπάνη, το βασικό μεταβολικό ρυθμό, τις θερμίδες που καίγονται κατά τη διάρκεια της άσκησης, τις θερμίδες που καίγονται κατά τη διάρκεια της μη άσκησης, καθώς και τη συνολική θερμιδική επίδραση της διατροφής, όπως έχουμε πει σε περασμένο βίντεο. Όπως μπορείτε να δείτε, το ανθρώπινο σώμα φαίνεται να καταπολεμάει την πείνα που αντιλαμβάνεται με την αύξηση της αποτελεσματικότητάς του, προσαρμόζεται δηλαδή να ζει με αυτά που έχει. Όταν επιβάλλεται στο σώμα σας μια ενεργειακή κρίση από τη δίαιτα, ένα σοκ, οι προσαρμογές αυτές χρησιμεύουν για τη μείωση των ενεργειακών του δαπανών. Δηλαδή μαθαίνει να ζει με λιγότερες θερμίδες και δεν αδυνατίζει περαιτέρω, δεν δίνει λίπος. Είναι κάτι να σας το πω σαν το σφίξιμο στα οικονομικά μας και στην τσέπη μας κατά τη διάρκεια δύσκολων οικονομικών περιόδων. Που βάζουμε φρένο. Ακριβώς μαθαίνουμε να ζούμε με λιγότερα. Αυτό κάνει και το σώμα. Το δεύτερο, η δεύτερη αλήθεια που συμβαίνει είναι ότι θα χάσετε μυϊκή μάζα. Βέβαια για να είμαστε δίκαιοι, αυτό δεν ισχύει απαραίτητα για όλους. Δηλαδή αν μπείτε σε δίαιτα ξεκινώντας από το 30% σωματικού λίπους για να πέσετε στο 25%, μπορείτε πιθανώς να το πράξετε με ελάχιστη απώλεια μυϊκής μάζας. Επιπλέον, αν έχετε επαρκή κατανάλωση πρωτεϊνών ή μπείτε σε πρόγραμμα προπόνησης με βάρη, θα μπορούσατε ακόμη και να κερδίσετε μυϊκή μάζα ενώ χάνετε λίπος, αυξάνοντας την κατανάλωση πρωτεϊνών και αρχίζοντας ένα σωστά σχεδιασμένο πρόγραμμα προπόνησης με βάρη. Στην πραγματικότητα βέβαια, ένας, και μάθετε το όσοι ρωτάτε, ένας φυσικός αθλητής που δεν παίρνει φάρμακα, δεν θα προσεγγίσει ένα ποσοστό της τάξης του 5 με 6% σωματικού λίπους, χωρίς μεγάλη απώλεια μυϊκής μάζας, έτσι, να το ξέρετε αυτό. Θέλει φάρμακα. Εκτός αν είσαι εκτόμορφος. Η τρίτη αλήθεια είναι ότι μπορεί και μάλλον, ανάλογα βέβαια πάει εδώ, μπορεί να πεινάσει. Γιατί η ινσουλίνη και η λεπτίνη και οι δύο θεωρούνται ανορεξιογόνες ορμόνες. Με απλά λόγια, οι ορμόνες αυτές μεταδίδουν το μήνυμα ότι υπάρχει αφθονία της ενέργειας που διατίθεται, οδηγώντας σε αύξηση του αισθήματος κορεσμού και μείωση της πείνας. Αντίθετα, η γκρελίνη θεωρείται ορεξιογόνος ορμόνη, όπου αυξάνεται λίγο πριν από τα γεύματα και λειτουργεί για την τόνωση της πείνας, ώστε να μας αναγκάσει να λάβουμε τροφή, για να πάρουμε ενέργεια και να ζήσουμε, έτσι. Η λεπτίνη απελευθερώνεται από τα λιποκύτταρα και τα μικρότερα λιποκύτταρα είναι πιο ευαίσθητα και στην ινσουλίνη. Στο πλαίσιο μια δίαιτας απώλειας βάρους, τα λιποκύτταρα συρρυκνώνονται σε μέγεθος. Επομένως, οι δίαιτες απώλειας βάρους οδηγούν σε μειωμένη λεπτίνη και ινσουλίνη, οι οποίες μας δημιουργούν, είπαμε, κορεσμό, άρα χάνεται ο κορεσμός, και σε συνδυασμό με αυξημένη γκρελίνη, συγγνώμη, που τι κάνει, δημιουργεί πείνα. Έρχονται τώρα στην κορφή αυτών των ενδοκρινικών επιδράσεων να υπάρξουν και ορισμένες προσαρμογές εντός του εγκεφάλου, όπου μαζί με τους ψυχολογικούς παράγοντες της δίαιτας αυξάνουν επιθυμία για φαγητό. Σίγουρα υπάρχουν κάποιοι σκληροπυρηνικοί εκεί έξω που είναι παθιασμένοι με τις δίαιτες και δεν τους μοιάζει η ιδέα της μειωμένης πρόσληψης τροφής, αλλά για τη συντριπτική πλειοψηφία όσων κάνουν δίαιτα η πείνα είναι μια αναπόφευκτη πραγματικότητα.
πράγματα, ειδικά καθώς το σωματικό λίπος παίρνει πραγματικά την κατουρούσα. Η τέταρτη αλήθεια είναι ότι η διατήρηση τώρα, η διατήρηση, όχι το χάσιμο, η διατήρηση βάρους μετέπειτα, είναι μία συνεχής πρόκληση. Ας πούμε ότι ζυγίζετε 100 κιλά. Εάν μπορείτε να πέσετε στα 90 κιλά και να διατηρήσετε αυτό το βάρος για ένα έτος, θα είναι αρκετά εξαιρετικό. Υπάρχουν όμως λιγότερο από το 20% των ατόμων που είναι σε θέση να χάσουν το 10% του σωματικού τους βάρους και να το διατηρήσουν για ένα έτος. Σύμφωνα με έρευνες πάντα, έτσι. Στην πραγματικότητα, η απώλεια βάρους, το να χάσουμε κιλά, δεν είναι το δύσκολο. Αμέτρητες μελέτες έχουν πιστοποιήσει επιτυχώς την απώλεια βάρους με όλα τα είδη προγραμμάτων διατροφής και άσκησης. Που με ρωτάτε ποιο είναι το καλύτερο, όλα κάνουν. Κάντε τεστ απλά να δείτε ποιο σας ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία σας. Αλλά όταν δείτε σε μελέτες την απώλεια πάνω από 10 εβδομάδες, προς αυτές που διαρκούν 6 μήνες, 12 μήνες ή και πέρα, θα αρχίσετε να βλέπετε ότι η διατήρηση της απώλειας βάρους είναι πολύ πιο δύσκολη. Όπως έχουμε ήδη συζητήσει, ο μεταβολικός ρυθμός γενικά μειώνεται ως απάντηση στην απώλεια βάρους και τη μείωση της ερμηνευτικής πρόσληψης. Σας λέω το γιατί τώρα συμβαίνει αυτό, έτσι, γιατί η διατήρηση είναι το δύσκολο μέρος. Δυστυχώς, πολλές από τις βασικές προσαρμογές που είπαμε, επιμένουν και μετά την απώλεια δραστικού βάρους, όπου και αρχίζει να λαμβάνει η χώρα πλέον η συντήρηση. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και αν νομίζετε ότι έχετε τελειώσει πια με το θέμα του βάρους σας, εξακολουθούμε να βλέπουμε έναν καταπιεσμένο μεταβολικό ρυθμό, να μεταβάλλονται οι ορμονικές συγκεντρώσεις και μία αύξηση της πείνας και της επιθυμίας να φάμε. Ενώ ορισμένες από αυτές τις προσαρμογές μπορεί να υποχωρούν μετά από μία παρατεταμένη και επιτυχή διατήρηση του βάρους, τα στοιχεία έχουν δείξει ότι μερικές φορές μπορεί να διαρκέσουν για περισσότερο από ένα χρόνο μετά την απώλεια βάρους. Η παρουσία αυτών των προσαρμογών φέρνει πολλούς που κάνουν δίαιτα σε μια βουλιμική υπερφαγία. Όταν η δίαιτα τελειώσει, το άτομο έχει μείνει σε ένα καταπιεσμένο μεταβολικό ρυθμό και μια συντριπτική επιθυμία να φάει. Όσοι έχετε περάσει τον δρόμο, ίσως καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αυτός ο συνδυασμός μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια αντισταθμιστική πρόσληψη θερμίδων που οδηγεί σε ταχύ αύξηση σωματικού λίπους. Και το άσχημο είναι ότι το βάρος που θα έχει αποκτηθεί θα είναι κατά προτίμηση μόνο από λίπος σε αυτή τη μεταδιαιτητική περίοδο, εάν πέσουμε σε υπερφαγία. Και μάλιστα είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε υπερπλασία λιποκυτάρων, δηλαδή σε προσήκη εντελώς νέων κυτάρων λίπους. Αυτοί οι παράγοντες μπορεί να οδηγήσουν σε βουλιμική υπερφαγία, όπου επέρχεται πραγματικά με περισσότερη μάζα λίπους από ό,τι είχαμε πριν από τη δίαιτα. Και μάλιστα μπορεί να καταστεί πιο δύσκολο να ξαναγίνουμε άπαχοι στο μέλλον. Πόσα μηνύματα τέτοια παίρνουν. Γιατί θα έχουμε περισσότερο λίπος και λιγότερους μυς από πριν. Δεν θα έχουμε τους μυς τους προηγούμενους που μας βοηθούσαν να ανεβεί ο μεταβολικός ρυθμός. Καθώς θα έχουμε υποστεί και μία απώλεια αυτή της μυϊκής μάζας, έτσι. Σας τα σκοτίνιασα λίγο. Ας δούμε λίγο τη φωτεινή πλευρά, παιδιά. Μέχρι τώρα θα σας έχω κατά πάσα πιθανότητα δημιουργήσει την αίσθηση ότι η απώλεια βάρους είναι μια μάταιη προσπάθεια και ότι είμαστε καταδικασμένοι να αποτύχουμε, έτσι δεν είναι? Συγγνώμη για την αίσθηση αυτή, αλλά όπως σας είπα στην αρχή, θέλω να σας πείσω να βρίσκεστε σε σωστό δρόμο και να μην πειραματίζεστε με ό,τι αρλούμπα βρέθει στο δρόμο. Βέβαια, αν ήταν έτσι όντως τόσο πολύ σκούρα τα πράγματα, δεν θα δυνατίζαμε, έτσι δεν είναι? Η αλήθεια είναι ότι αν δεν υπάρχει γνώση να τα ρυθμίζουμε όλα αυτά, τότε σίγουρα θα μας συμβούν. Ιδάλλως γιατί να υπάρχουν και σπουδές σε διαιτολογία. Γιατί ο άλλος να τρώει τα χρόνια να σπουδάζει διαιτολογία. Αλλά ζούμε τη θετική πλευρά. Εάν έχουμε προσδιορίσει τις προκλήσεις, μπορούμε και να βρούμε λύσεις. Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα και ποιες είναι οι προκλήσεις? Γνωρίζουμε ότι πρώτον ο μεταβολισμός μας θα προσαρμοστεί και θα μάθουμε να ζούμε με λιγότερες ερμίδες. Δεύτερον, θα χάσουμε κάποια μυϊκή μάζα. Τρίτον, θα πεινάσουμε. Και τέταρτον, η διατήρηση της απώλειας του βάρους μας είναι πολύ δύσκολη. Γνωρίζουμε, έτσι, τις προκλήσεις. Αλλά με τη χρήση μερικών αποτελεσματικών στρατηγικών μπορούμε να είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις. Καταρχάς, τα βασικά. Θα πρέπει να τρώτε, πάντα θα σας το λέω, αφήστε αυτούς που λένε αντίθετα, αρκετή πρωτεΐνη, παιδιά. Πρωτεΐνες, αποτελούμαστε από πρωτεΐνες. Είναι σαν τα τούβλα της οικοδομής. Γκρεμίζει ένας τείχος.
Με τι θα το χτίσεις, με λάσπη και θα πέσει, με τούβλα θα το χτίσεις. Αυτή είναι η πρωτεΐνη. Καταστρέφονται συνεχώς πρωτεΐνη όλη μέρα. Πρέπει να βάλουμε πρωτεΐνη. Είμαστε πρωτεΐνη. Θα πρέπει να τρώμε αρκετή πρωτεΐνη και θα πρέπει να συμμετάσχετε σε ένα καλά δομημένο πρόγραμμα προπόνησης. Η πρωτεΐνη είναι πολύ χορταστική και έχει την υψηλότερη θερμιδική επίδραση οποιοδήποτε μακροτρεπτικού συστατικού. Καίει. Επαρκής πρόσληψη πρωτεϊνών σε συνδυασμό με μια αποτελεσματική προπόνηση βοηθά επίσης να αποτραπεί η απώλεια της μυϊκής μάζας και η επακόλουθη που θα έρθει, όπως είπαμε, μείωση ενεργειακών δαπανών, να πέσει ο μεταβολικός ρυθμός. Θα πρέπει επίσης να δώσετε, παιδιά, στον εαυτό σας αυτό είναι το σημείο που σκοντάφτει όλος ο κόσμος. Θα πρέπει να δώσετε στον εαυτό σας άφθονο χρόνο για την απώλεια του λίπους σας, για να κάνετε δίαιτα. Οι προσαρμογές στην απώλεια βάρους που, όπως είπαμε, μας μπλοκάρουν, είναι ανάλογες με το μέγεθος του θερμιδικού ελλείμματος και η γρήγορη απώλεια βάρους συνδέεται με μεγαλύτερη απώλεια άπαχης μάζας, μυϊκής. Έτσι, παιδιά, κάντε το, μην βιάζεστε. Ξεκινήστε τη δίαιτά σας με το μικρότερο δυνατό έλλειμμα. Με τη μικρότερη δυνατή μείωση θερμίδων, που επιτρέπει όμως μια αξιόλογη απώλεια βάρους. Έτσι. Καθώς η απώλεια βάρους τώρα θα αρχίσει να σταθεροποιείται και να μην χάνει. Κάντε συντηρητικές μικρές προσαρμογές στη διατροφή ή αυξήστε λίγο την ένταση της άσκησής σας και συνεχίστε σε αυτή τη διαδικασία πάλι μέχρι να σταθεροποιηθείτε. Και κάντε αναπροσαρμογές με έναν αργό σταδιακό τρόπο. Μην βιάζεστε να χάσετε μέσα σε λίγες μέρες όσα κιλά έχετε βάλει μέσα σε τόσα χρόνια. Το σώμα σας θα αντισταθεί και θα συμβούν όσα προαναφέραμε. Επίσης, να έχετε και ένα πράγμα υπόψη σας, ενώ η κάρντιο είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την απώλεια βάρους, να είστε βέβαιοι ότι θα τη χρησιμοποιήσετε συντηρητικά. Υψηλοί όγκοι κάρντιο μπορεί να επηρεάσουν την ανάκαμψη από την προπόνηση με αντιστάσεις και θα θελήσετε να αποφύγετε το λεγόμενο φαινόμενο της παρεμβολής της ταυτόχρονης προπόνησης όσο το δυνατόν περισσότερο. Θα πούμε σε άλλο βίντεο την αυτό. Μια άλλη κοινή πρακτική ονομάζεται αντίστροφη δίαιτα, την οποία έχω δημοσιεύσει σε περασμένο βίντεο. Η στρατηγική αυτή αποσκοπεί στην αποφυγή ταχείας αύξησης σωματικού λίπους μετά τη δίαιτα και τη βουλημική υπερφαγία. Στο άμεσο χρονικό διάστημα μετά τη δίαιτα, το σώμα είναι ιδιαίτερα επιρρεπές στο να κερδίσει λίπος. Έτσι, αυτή είναι η τάση του, παιδιά. Αντί για τη μετάβαση σε ένα κατευθείαν τεράστιο πλεώνασμα θερμίδων, λόγω στέρησης, η αντίστροφη δίαιτα, βρείτε το βίντεο, σας το έχω και εδώ, αναφέρεται σε μια σταδιακή αύξηση της θερμιδικής πρόσληψης. Θεωρητικά αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει στη σταδιακή αναστροφή των προσαρμογών για την απώλεια βάρους και την ανάκτηση της άλυπης μυϊκής μάζας, ελαχιστοποιώντας παράλληλα την ανάκτηση του λίπους. Προφανώς δεν είναι ρεαλιστικό να διατηρηθεί η κατάσταση του σώματος μετά από δίαιτα για όλο το χρόνο στους περισσότερους, αλλά η σταδιακή επαναφορά των θερμίδων θα μετριάσει την ταχεία επαναφορά του λίπους και θα μας διατηρήσει στα καλύτερα δυνατά επίπεδα χωρίς να ξαναχρειαστεί να κάνουμε δίαιτα. Αυτά είναι. Περίληψη. Η απώλεια λοιπόν βάρους και η διατήρηση δεν είναι μια βόλτα στο πάρκο. Προσέξτε το. Όταν χάνουμε λοιπόν βάρος, θα αντιμετωπίσουμε κάποια εμπόδια που καθιστούν τη διαδικασία λίγο πιο δύσκολη. Χρησιμοποιώντας όμως τις στρατηγικές προπόνησης και διατροφής που είπαμε, δείτε και όλα τα περασμένα βίντεο, εκεί είναι όλα μελετημένα που έχω φτιάξει. Μπορείτε να μετριάσετε αυτές τις προκλήσεις και να ρυθμίσετε τον εαυτό σας μόνο προς την επιτυχία. Αυτά είχα να πω. Θέλω, τώρα αρχίζει η σεζόν, θέλω να αποφύγουμε όσο το δυνατόν αυτό που δεν ξέρω. Βλέπω πολλούς, βλέπουν τα βίντεο, βλέπουν ότι η τάση μου είναι να σας βάλω σε έναν δρόμο σωστό, αλλά πάλι με ρωτάνε το ίδιο. Πάλι απευθύνονται σε μένα για το ίδιο, για να τους κατεβάσω σε μια μέρα όσα κιλά έχουν φάει όλο το χειμώνα, έχουν πάρει όλο το χειμώνα. Παιδιά, έτσι. Θέλω να νοήσετε ότι ο οργανισμός μας δεν μας τη χαρίζει. Ό,τι του δώσουμε θα μας δώσει.
Αυτό ήθελα να σας πω. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Σας κούρασα. Το ξέρω, ήταν ένα μίνι σεμινάριο αυτό. Ελπίζω να σας βοήθησα πάνω σε αυτό, να σχεδιάσετε καλύτερα. Ό,τι απορία έχετε, πείτε μου και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Να είστε καλά και υγιείς. Γεια σας!